Η αγαπημένη μου Μαρίνα. Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε, Μαρίνα μου. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρίσκω. Έχεις πολύ ωραίες προτάσεις σήμερα. Βεβαίως. Κοιτούσαμε αυτά τα ωραία. Τι είναι, τσάι, ροφήματα για αποτοξίνωση. Για αποτοξίνωση και του οργανισμού, αλλά να λάμψει και το δέρμα μας. Α, ναι. Ταυτόχρονα. Ναι. Βέβαια, είναι από αυτά που είναι καλό να τα έχουμε μαζί μας, μέσα σε ένα ωραίο μπουκάλι μεγάλο. Μπορούμε να το πάρουμε και το υπόλοιπο να το βάλουμε έτσι και στο ψυγείο ή να το αποθηκεύσουμε όπως θέλουμε. Και να πίνουμε και να κάνουμε παράλληλα καλό και στον οργανισμό μας, για την ομορφιά και στην επιδερμίδα μας. Θα μας δείξεις και ένα σέρουμ πέραν από αυτά. Με υαλουρονικό οξύ, το οποίο το φτιάξουμε μόνοι μας. Βέβαια, γιατί και αυτό κάνει ενυδάτωση. Είπαμε και την ενυδάτωση από μέσα προς τα έξω και από έξω προς τα μέσα. Είναι πολύ σημαντική και αυτή η ενυδάτωση που γίνεται από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή, τις πιο ακριβές κρέμες να αγοράσετε, τις πιο ακριβές κρέμες να βάλετε. Εάν δεν πίνουμε το απλό νεράκι, αποτέλεσμα δεν θα έχεις. Πάμε να δούμε λίγο αυτά τα ροφήματα, τι φαντάσου, έχουν μέσα. Βέβαια, και γιατί τα προτείνεις. Λοιπόν, έκανα τρία. Είναι πολύ απλά για να μπορέσουν όλες οι κυρίες και οι κύριοι που θέλουν να φροντίζουν, γιατί και αυτοί πρέπει να φροντίζουμε να είναι ενυδατωμένοι και όμορφοι. Και θα πάρουμε το ένα. Αυτό είναι το πρώτο. Πιασες. Και τι ωραίο που έτσι το έχουν φτιάξει. Αυτά που τα βρήκατε, ρε παιδιά, και εγώ θέλω τέτοια να βάλω. Ξέρεις, είναι... υπάρχουν και στα μπαχαράδικα. Παιδιά, στο σούπερ μάρκετ δεν τα έχει πάντως. Τα έχει μικρούτσικα. Αυτό τώρα είναι πολύ εντυπωσιακό. Τι. Είναι τι μικρούτσικα. Τι κοροϊδεύετε, δεν τα βλέπετε μικρούτσικα. Λοιπόν. Βάζω. Πίνετε, ναι, ναι. Αυτό είναι με το μιλόξιδο, το οργανικό μιλόξιδο, που κάνει καταπληκτική δουλειά στον οργανισμό και τόσα που έχουν ακουστεί για το οργανικό μιλόξιδο, και το λέω γιατί όλα τα μιλόξιδα δεν είναι το ίδιο. Καλό είναι να υπάρχει το μιλόξιδο στην πραγματική του. Βεβαίως. Μετά κρυώνει, άμα το βάλεις και στο ψυγείο. Τώρα τα κάναμε, είναι φρέσκα. Ναι, βέβαια. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, πες μου τι έχει μέσα αυτό. Λοιπόν, στην καρτέλα, όπως το βλέπουμε, έχει 4 κουταλιές σε 1 λίτρο νερό, 4 κουταλιές σούπας ξύδι μήλου οργανικό και τον τονίζω οργανικό. Εγώ από πού θα το πάρουμε αυτό? Από τα βιολογικά προϊόντα. Δεν μπορώ να σου πω το brand της εταιρείας τώρα στον αέρα. Είναι σαν φακελάκι από τσάι. Όχι. Το μιλόξιδο είναι σαν ξύδι. Αλλά, είναι υγρό. Υγρό, αλλά δεν είναι, έχει την οξύτητα. Ναι. Είναι το μιλόξιδο που παίρνω από τους σούπερ. Όχι. Όχι, δεν είναι αυτό. Α, αυτό, βεβαίως. Εγώ το έχω, καμιά φορά βάζω αυτό και στις φακές. Ναι. Παιδιά, ναι. Απλώς εγώ το θέλω. Μιλόξιδο. Το μιλόξιδο. Επειδή είπες από οργανικό και αυτά, νομίζω ότι ήταν κάτι. Το οργανικό τι σημαίνει? Ότι έχει και ίζημα μέσα, δεν είναι τόσο λευκασμένο. Έχει και το ίζημα του μέσα, με αποτέλεσμα να κρατάει όλες τις ευεργετικές ουσίες που θέλουμε. Τώρα δεν μπορώ να το πω και στον αέρα, αλλά ας με ρωτήσουν και στο Facebook που να με βρουν ή οπουδήποτε. Ωραία, και στο πάρα site. Πολύ ωραία. Άρα παίρνεις 1 λίτρο νερό, βάζεις το μιλόξιδο μέσα, 4 κουταλιές σούπα. Γιατί κάνει και αποτοξίνωση, βοηθάει και το μεταβολισμό, βοηθάει και την κυταρίτιδα. Πάντως το πίνεις άνετα, δεν καταλαβαίνεις. Είναι καταπληκτικό. Ξύδι. Γιατί είναι νόστιμο. Όχι, δεν έχει, γιατί έχει 4 κουταλιές. Έχει κανέλα, 1 κουταλάκι του γλυκού. Έχει, όσοι θέλουν προαιρετικά, γιατί, για να κάνουμε και καύσεις στο μεταβολισμό μας. Όχι, μόνο λεμόνι και πιπέρι καγιέν. Το πιπέρι καγιέν που καίει λιγάκι. Έχει πιπέρι καγιέν. Νάτο. Δεν το καταλαβαίνω στη Όχι, γεύση. Είναι λίγο. Λοιπόν, 4 κουταλιές σούπας μέλι. Ακατέργαστο μέλι είναι καλύτερα, δηλαδή να μην είναι πολύ του εμπορού. Αν μπορούμε να πάμε να το βρούμε όσο μπορούμε πιο αγνά τα προϊόντα μας, καλύτερα θα είναι. Ωραία. Αυτό λοιπόν το πίνουμε ή ζεστό, είτε κρύο με παγάκι όταν κρυώσουμε. Λοιπόν, εγώ βέβαια θα προτείνω να μην είναι όταν το φτιάχνουμε, που χρησιμοποιούμε τον βραστήρα μας, επειδή έχει το μιλόξιδο, ειδικά για αυτό το τσάι, να μην είναι πολύ ζεστό. Να μην είναι βραστό δηλαδή. Για να μην χάσει τις ιδιότητες του το μιλόξιδό μας. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Με αυτό τι κάνουμε δηλαδή? Συγκεκριμένα. Λοιπόν, όλα τα τσάγια που περιέχουν νερό έχουν και τις ιδιότητες του καθενός στοιχείου που έχουμε βάλει μέσα. Λοιπόν, κάνουμε αποτοξίνωση, βοηθάμε τον οργανισμό μας να ενυδατωθεί, έχει αντιοξειδωτικές ουσίες από το μέλι, βοηθάμε τον μεταβολισμό μας και με το πιπέρι καγιέν, την κυταρίτιδα και μας βοηθάει, δηλαδή, και το πρωί να το πίνουμε πρώτο-πρώτο πριν πιούμε ένα ποτήρι, να το έχουμε. Πρώτο-πρώτο πριν τον καφέ, το έχω ότι καλύτερο. Εγώ πίνω μιλόξιδο και σκέτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και αυτό. Θα το δοκιμάσω και αυτό. Έχει βασιλικό μέσα. Έχει φύλλα βασιλικού. Είναι τσάι μέντας. Πολύ καλό, πολύ δροσερό. Πολύ. Δεν κατά τις καταπληκτικές ιδιότητες που έχει και η μέντα και τα φρέσκα φύλλα βασιλικού. Αυτό μου κάνει πιο δροσιστικό. Ναι. Εδώ μπορούμε στο τσάι μέντας. Τι να μην πιω. Είναι αποτοξινωτικό πολύ. Ναι. Τι θα αποτοξινωθεί.
Μπορούμε να βάλουμε εκτός από φύλλα βασιλικού, επειδή είναι και τσάι μέντας σε φακελάκια. Ωραίο είναι. Παιδιά. Μπορούμε να βάλουμε και φύλλα μέντας μέσα. Αν έχουμε καμιά γλαστρούλα. Να διαβάσουμε λίγο την κάρτα μας, λοιπόν. Βεβαίως. Εύκολα πράγματα. Δύο φακελάκια μαύρο τσάι χωρίς καφέινη. Αυτό, συγγνώμη, είναι το τσάι με βασιλικό και τζίντζερ που είναι αυτό εδώ. Να πούμε το άλλο. Α, μια άλλη κάρτα. Ναι, ναι. Την άλλη κάρτα παρακαλώ να δώσω. Έχει και βασιλικό το ένα και βασιλικό το άλλο. Αλλά αυτό με τη μέντα. Λοιπόν, ένα λίτρο βραστό νερό, μερικά φύλλα φρέσκου βασιλικού ή φρέσκιας μέντας αν έχουμε, και τρία φακελάκια τσάι μέντας ή πράσινο τσάι. Δίνω και τις δύο δυνατότητες. Αυτό είναι αποτοξινωτικό. Όλα, όλα. Βοηθάνε στην ενυδάτωση, στην αποτοξίνωση. Και για έντερα κτλ. Βεβαίως. Ναι. Ωραία. Πάρα πολύ. Όλες αυτές τις ιδιότητες που πίνουμε και που έχουν τα φυτά, τα πίνουμε. Πολύ ωραία. Από μέσα προς τα έξω. Που μπερδέψαμε πριν τις κάρτες, αυτό εδώ. Μπράβο, έχει. Με τζίντζερ. Το αγαπημένο μας τζίντζερ. Ναι, αγαπημένο τζίντζερ. Μάλιστα. Καταπληκτικό, έλα να σου βάλω. Τι λες. Δεν έχω ποτήρι, κάτι. Α, και εδώ, και εδώ. Μια κούπα. Το τζίντζερ. Πολύ ωραία. Για να διαβάσουμε τελικά. Αυτό έχει δύο φακελάκια μαύρο τσάι χωρίς καφέινη. Για αυτούς που δεν θέλουν καφέινη. Ένα κουταλάκι του γλυκού φρέσκο τζίντζερ τριμμένο. Φρέσκο και ψιλοκομμένο ουσιαστικά, γιατί έχουμε και εδώ. Πέντε κουταλιές της σούπας μέλι. Εμένα το τζίντζερ δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό είναι λίγο. Αλλά αν πρέπει να το πιω, θα το πιω. Ναι. Σου αρέσει, έλα να σου βάλω. Έλα. Έλα. Και εσύ να δοκιμάσεις. Ένα lime σε φέτες. Μπορούμε να βάλουμε και λεμόνι αν δεν έχουμε lime. Αλλά είναι ωραίο και το lime. Δροσιστικό, πολύ ωραίο. Και 8 μεγάλα φρέσκα φύλλα βασιλικού. Είναι ωραίο, έτσι. Είναι καταπληκτικό. Όλα είναι ωραία. Όλα εγώ έχω ξετρελαθεί με αυτές τις κανέλες. Ναι. Και είναι εντυπωσιακά όταν τα βγάζεις και από το ψυγείο και θέλεις να έχεις και καλεσμένους να τα ανακατεύεις. Μυρίζει πολύ ωραία. Λοιπόν, που θέλω να δούμε και το υαλουρονικό που μας είπες αυτό το σέρουμ ότι είναι τρομερό. Καταπληκτικό, γιατί το πάμε βάζεις ειδικά το μας. Καλοκαίρι. Ειδικά το καλοκαίρι που κρατάει όλη την ενυδάτωση. Τι βάζεις, αγάπη μου. Εγώ λοιπόν να το φτιάξουμε. Λοιπόν, παίρνουμε gel aloes από τα καταστήματα με βιολογικά προϊόντα ή καταστήματα που πουλάνε πρώτες ύλες για καλλυντικά. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη σπατουλίτσα τώρα. Έχουμε πει πόσο μπορούμε να φτιάξουμε, όσο θέλουμε δηλαδή, γιατί είναι αγνό gel aloes και δεν περιέχει τίποτα χημικά, μόνο gel aloes. Ναι. Θα βάλουμε υαλουρονικό σε σκόνη ή σε υγρή μορφή. Πού το βρίσκεις αυτό. Αυτό λοιπόν είναι στα, σε καταστήματα που πουλάνε μόνο για, καλλυντικά, για χρήση καλλυντικών. Υπάρχουν καταστήματα που πουλάνε μόνο. Ας με ρωτήσουν και στο Facebook που είμαι στο Μαρίνα Σεραφιμίδου, στο Μαγειρεύω Καλλυντικά ή στο site μου. Όσοι φίλες θέλουν, για να μην λέμε τώρα τα brand και τα ονόματα, όσοι θέλουν να με ρωτήσουν πού μπορούν να το βρουν και είναι και σε πολύ καλή και οικονομική, το βάζω με το μάτι. Τι καταστήματα είναι αυτά, ρε παιδιά. Με πρώτες ύλες που φτιάχνεις καλλυντικά. Αφού ξέρεις ότι φτιάχνω και καλλυντικά. Στα φαρμακεία δηλαδή. Όχι, αγάπη μου. Μπορούμε να το βρούμε, είναι ειδικά καταστήματα. Να το μυρίσω. Δεν μυρίζει καθόλου. Σου έχω φέρει όμως εδώ γερά. Είναι ναός μου, δεν έχω δει ποτέ. Δες το να δεις. Άπλωσε λίγη ποσότητα, δεν χρειάζεται πολύ. Είναι υαλουρονικό. Το οποίο βοηθάει την επιδερμίδα να διατηρήσει και τη σφριγιλότητα και την ανανέωση και τη λάμψη της και την ενυδάτωση. Όχι. Κοίτα όμως πως είναι αυτό σαν φιλμ στην επιδερμίδα. Μάλιστα. Εγώ όμως το ανακατεύω το υαλουρονικό. Ας πούμε ένα κουταλάκι του γλυκού κοφτό σκόνη υαλουρονικού ή ένα κουταλάκι του γλυκού κοφτό υαλουρονικό που το βάλαμε σε υγρή μορφή, δύο κουταλιές της σούπας gel aloes. Και αν θέλουμε προαιρετικά, μπορούμε να βάλουμε ένα καταπληκτικό αιθέριο έλαιο που είναι το γεράνι, για να μας μυρίζει και πολύ ωραία. Και έχει αναπλαστικές ιδιότητες για το δέρμα. Τώρα μυρίζει. Πολύ ωραία. Είναι καταπληκτικό. Αλλά είναι ωραία και η φύ που το βλέπω τώρα. Θες να το δεις. Βεβαίως. Σε ποιο χέρι δεν έβαλες αυτό. Βρε, βάλε τώρα. Α, ωραίο. Αλλιώς είναι με την αλόε. Είναι. Είναι πολύ ωραίο. Σε ευχαριστούμε πάρα εγώ, πολύ. Εγώ, αγάπη μου, και χάρηκα που σας ξαναβρήκα. Εμείς, μαγειρεύω καλλυντικά, Ναι, και έχουμε και άλλα πράγματα, και άλλα βιβλία. Λοιπόν...